θα τιμηθεί. Θόδωρος Γιουρτζίχιν Γραμματικόπουλος, ο πρώτος ελληνικής καταγωγής κοσμοναύτης, Πόντιος κοσμοναύτης, του οποίου οι γονείς, ο αδερφός και οι συγγενείς του ζουν στη Σύνδο. Ένας άνθρωπος που έχει στο ενεργητικό του 5 ταξίδια, συνολικά 537 ημέρες παραμονή στο διάστημα και έχει περπατήσει 52 ώρες στο κενό. Μια διεθνούς φήμης προσωπικότητα που κάνει τη χώρα μας πραγματικά περήφανη και αυτή η μεγάλη προσωπικότητα θα τιμηθεί αύριο σε μια ιδιαίτερη εκδήλωση που διοργανώνει στο Βασιλικό Θέατρο στις 12 το μεσημέρι ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας εδώ στη Θεσσαλονίκη και αναπληρωτής στο ΜΑΡΙΞ Εξωτερικών για θέματα απόδημου ελληνισμού Σάββας Αναστασιάδης. Μια εκδήλωση υπό το γενικό τίτλο Πόντος Παντού. Είναι μαζί μας ο κύριος Αναστασιάδης και το ευχαριστούμε θερμότατα. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Και στην εκδήλωση μας καλή επιτυχία. Είμαστε σίγουροι ότι θα είναι επιτυχημένη και μόνο ο άνθρωπος που επιλέξατε να τιμήσετε νομίζω ότι θα προσελκύσει πλήθος κόσμου. Ποιος δεν θα ήθελε να βρεθεί κοντά κύριε Αναστασιάδη και να γνώρισε από κοντά τον Θεόδωρο Γιουρτζίχιν Γραμματικόπουλο. Νομίζω ότι στην περιοχή μας, ιδιαίτερα στην πόλη μας στην Θεσσαλονίκη, είναι αρκετά γνωστός, καθότι όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά στην εισήγησή σας, οι γονείς του, ο αδερφός του και συγγενείς του κατοικούν μόνιμα εδώ στην Ελλάδα, συγκεκριμένα στη Σύνδο της Θεσσαλονίκης και ο ίδιος πολύ συχνά επισκέπτεται τους γονείς του και τα αδέρφια του, άρα είναι αρκετά γνωστός. Μαζί του συνδέει μακρά φιλία πολλών ετών και όταν μου επισκέφτηκε το 2003 ως έπαρχος στο Λαγκαδά, τότε είχα υποσχεθεί στον εαυτό μου και στον ίδιο να κάνουμε μια εκδήλωση όταν θα τελειώσει τα ταξίδια του. Βέβαια αυτό μας πήρε πάρα πολλά χρόνια, διότι έκανε 5 ταξίδια, αποστολές μάλλον όπως είπατε στο διάστημα, και τον Οκτώβριο που επέστρεψε από την τελευταία του αποστολή συμφωνήσαμε να κάνουμε αυτή την εκδήλωση για να τον τιμήσουμε, γιατί πραγματικά είναι μια παγκόσμια προσωπικότητα, κατατάσσεται ανάμεσα στους καλύτερους τους κοσμοναύτες στην ιεραρχία των κοσμοναυτών στον κόσμο, και αυτό που τον χαρακτηρίζει ιδιαίτερα και θα το καταλάβει όταν τον γνωρίσει ο κόσμος από κοντά είναι η αρετή της σεμνότητας. Είναι πάρα πολύ σεμνός άνθρωπος, πάρα πολύ προσιτός στους πάντες και στον κόσμο και αρέσκεται βέβαια κάθε φορά που του δίνεται ευκαιρία να μιλάει για την καταγωγή του, για τον Ελλάδα, για τον Πόντο και βεβαίως για την πατρίδα του που είναι η πρώτη πατρίδα του, η Ρωσία, καθότι είναι και Ρώσος πολίτης, αλλά και για τη δεύτερη πατρίδα του, την Ελλάδα, για την οποία νιώθει ιδιαίτερη περηφάνεια. Κυρία Αναστασιάδη, τι περιλαμβάνει η αυριανή εκδήλωση? Είναι μια πολύ οργανωμένη και πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση. Δεν είναι μόνο η παρουσία δηλαδή του κυρίου Γιουρτζίχιν Γραμματικόπουλου, αλλά έχει και μουσικοχορευτικό πρόγραμμα και οι πληροφορίες μας λένε ότι ακόμη και ο πρώην πρωθυπουργός, ο Κώστας Καραμαλής, θα παραστεί στην εκδήλωση αυτή. Ναι, ο κύριος Γραμματικόπουλος, όπως ξέρετε, ο κύριος Γιουρτζίχιν Θεόδωρος, έχει τιμηθεί πάρα πολλές φορές και σε πολύ ψηλά επίπεδα και από τους πρόεδρους της Δημοκρατίας και τον κύριο Στεφανόπουλο και τον κύριο Παυλόπουλο. Εδώ θα έχουμε μια ιδιαίτερη εκδήλωση η οποία θα έχει βασικά ποντιακά χαρακτηριστικά και ελληνικά χαρακτηριστικά, καθότι ο ίδιος Πόντιος και μιλάει ποντιακά και μάλιστα στα ποντιακά θα απευθύνει και το χαιρετισμό του, από ό,τι μου έλεγε πριν από μία ώρα περίπου που συναντηθήκαμε. Την εκδήλωση θα παρουσιάσει, οι συντελεστές όλοι είναι Πόντιοι. Την εκδήλωση θα παρουσιάσει ο γνωστός ηθοποιός Φάνης Μουρατίδης. Θα συμμετέχει η διεθνούς φημής σοπράνο η Σόνια Θεοδωρίου, επίσης ποντιακής καταγωγής. Ο Γιάννης Τσιτηρίδης στο ποντιακό τραγούδι, με τον Φάνη του Γουρουκλίδη επίσης στην ποντιακή λίρα και βέβαια και το χορευτικό συγκρότημα της Αυγής Λαγκαδά, που είναι η ιδιαίτερη μου πατρίδα. Θα τιμήσει με την παρουσία του και ο πρώην πρωθυπουργός την εκδήλωση, αυτή την ιδιαίτερη εκδήλωση, με την ευκαιρία των εσωκομματικών εκλογών, καθότι θα έρθει να ασκήσει το δικαίωμα του να ψηφίσει δηλαδή στις εσωκομματικές. Και βεβαίως εξέφρασε την επιθυμία, να το πούμε και αυτό, να είναι παρόν και ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μητσοτάκης. Μάλλον το είχε προγραμματίσει, αλλά
Υπάρχουν ισοκομματικές, πολλές υποχρεώσεις και τελικά δεν θα μπορέσει να έρθει ο ίδιος, αλλά θα έχει εκπρόσωπο τον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας, τον κύριο Τσάρα. Και αυτό βέβαια είναι τιμητικό και για τον ίδιο τον κοσμοναύτη και για εμάς τους Θεσσαλονικείς και για μένα τον ίδιο που όλοι αγκαλιάσανε αυτή την εκδήλωση και θα δώσουν το παρόν. Βεβαίως, Ολυμπιονίκες πόντι, επιστήμονες, επιχειρηματίες, από όλους τους χώρους, ποντιακά σωματεία, ομοσπονδίες, προσφυγικά σωματεία. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή, η είσοδος είναι ελεύθερη και δεν αποκλείουμε κανέναν. Παρότι σας είπα από την αρχή ότι η εκδήλωση έχει ποντιακά χαρακτηριστικά, είναι ανοιχτή σε όλο τον κόσμο. Η κυρία Θεοδωρίδου θα τραγουδήσει και άλλα τραγούδια πριν, εκτός από τα ποντιακά, και νομίζω ότι αξίζει η εκδήλωση αυτή να αφιερώσει κάποιος λίγο χρόνο. Έχω την αίσθηση, κύριε Αναστασία, έχω την αίσθηση ότι δεν θα χωράει ο κόσμος που θα συγκεντρωθεί. Ακούστε με, πραγματικά. Είναι δεν ξέρω, υπάρχουν οι εσωκομματικές εκλογές. Μακάρι να μην χωράει, γιατί αξίζει ο άνθρωπος αυτός να τιμηθεί και να νιώσει την αγάπη του κόσμου, διότι ο ίδιος, όπως σας είπα, κάθε φορά που του δίνεται ευκαιρία, εκδηλώνει την αγάπη του για την Ελλάδα, για την καταγωγή του, για την πατρίδα μας. Και πολλές φορές έχει ζητήσει σε διάφορα επίπεδα να εκπαιδεύσει και έναν Έλληνα κοσμοναύτη να πάει μαζί του στο διάστημα, και γνωρίζουμε όλοι βέβαια ότι σε κάθε του ταξίδι είχε μαζί του την ελληνική σημαία, το ποντιακό λάβαρο, και στο τελευταίο του ταξίδι μετά από πρωτοπή του Προέδρου του ΠΑΟΚ, του κ. Σαββίδη, και το λάβαρο του ΠΑΟΚ. Αυτά χαρακτηρίζουν τον άνθρωπο και αυτό που σας είπα, τον σεμνό, την ισομνή αυτή παγκόσμια προσωπικότητα του κυρίου Γιουρζίχιν Γραμματικόπουλου. Σας ευχαριστούμε θερμότατα και ευχόμαστε πραγματικά καλή επιτυχία. Ευχαριστώ, και βεβαίως η πρόσκληση ισχύει για όλους. Σας περιμένουμε και αύριο. Να είστε καλά, καλά. Για να μιλήσουμε. Βεβαίως. Σας ευχαριστούμε θερμά. Και να κλείσουμε, κυρίες και κύριοι.